Kostas Kadis will be the Commissioner for Fisheries and Oceans. I count on his experience to help build a resilient, competitive and sustainable sector and present the first European Oceans Pact. Στο πλαίσιο των ακαδημαϊκών του γνώσεων είναι το χαρτοφυλάκι όπου έλαβε ο Κώστας Καδής και νέα σύθεση της Εξαιρετική τιμή αλλά και τεράστια ευθύνη η ανάθεση στην Κύπρο των αναβαθμισμένου χαρτοφυλακίου για την Αλληλεία και τους ωκεανούς όπως αναδεικνύεται στο φιλόδοξο πρόγραμμα της Ursula von der Leyen. Μπορεί να υπήρχε τι προηγούμενες μέρες παραφυλλογία ότι η Κύπρος φλέρταρε με τον νεοσύστα του χαρτοφυλάκιου της Μεσογείου ή με αυτό του περιβάλλοντος, ωστόσο τελικά η μπύλια έκατσε στο Αλληλείας και ωκεανών. Με τον ίδιο να δηλώνει ότι δεν πήγε κάτι λάθο στη μη εξασφάλιση του χαρτοφυλακίου για τη Μεσόγειο. Δεν πήγε κάτι λάθο. Εγώ θεωρώ, μάλιστα, ότι το, το, το φυλάκιο αυτό είναι, είναι όπω σα είπα, πριν και αναβαθμισμένο. Εάν κοιτάξει κανεί τι προγραμματικέ δηλώσει τη ε, Προέδρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα δει ότι δίνεται, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε αυτόν τον χώρο. Έχει ένα σημαντικό προπολογισμό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίδει μεγάλη σημασία στα θέματα τη αλληλεία. Σίγουρα το χαρτοφυλάκιο που είχαμε προηγουμένω τη υγεία με τα προβλήματα που υπήρχαν με το COVID και τι διεθνεί ασθένειε που έτρεχαν η δική μα Επιτροπή. Ε, μπορεί να πει κάποιο ότι δεν είναι τόσο, ε, τόσο, τόσο μεγάλη σημασία. Η κυβέρνηση πάντω, σύμφωνα με πληροφορίε, θεωρείται να βαθμίζει το χαρτοφυλάκιο τη και λαμβάνει ένα διαφορετικό από τα προηγούμενα που κατήχε. Ο βασικό τομέα που καλείται να καλύψει το χαρτοφυλάκιο του κυρίου Καδί είναι η διατήρηση και διαχείριση των ε, ηχθοαποθεμάτων, ε, είναι να προστατεύονται οι, οι αλληλεία στους ωκεανούς ε, και γενικά να υπάρχει μια ε, συντάκτηση με τις περιβαλλοντικές πολιτικές τις οποίες προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν, δεν θέλω να μιλήσω τώρα για μεγαλύτερες προκλήσεις. Ε, πρέπει να μελετήσω πάρα πολύ ε, καλά με τους συνεργάτες μου στη Γενική Διεύθυνση. Είμαι βέβαιος ότι... Ε, και την Κύπρο θα βγάλουμε ως προπρόσωποι και καλή δουλειά θα κάνουμε. Το χαρτοφυλάκιο της Μεσογείου ανέλαβε ο πολιτικός από την Κροατία, του Μπράσκα Σουίτσα, που υπήρξε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Δημοκρατία και τη Δημογραφία. Ενώ το χαρτοφυλάκιο του περιβάλλοντος ανέλαβε η Τζέσικα Ρόσβαλ από τη Σουηδία. Εκκρεμούν οι ακροάσεις για έγκριση των νέων επιτρόπων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Λίγες ημέρες πριν από το κρίσιμο τετατέτ με τη Σουδάγκη Ερτογάν στην